Έντονη είναι η δυσαρέσκεια των πολιτών προς την κυβέρνηση τόσο για τη διαχείριση της πανδημίας όσο και της οικονομίας, όπως καταγράφεται σε μια νέα δημοσκόπηση. Ειδικότερα στην έρευνα της εταιρείας Alco για λογαριασμό του Open, η πλειονότητα, ποσοστό 54% των ερωτηθέντων, δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ μόλις περίπου ο ένας στους τρεις, 35% εκφράζει την ικανοποίησή του. Την ίδια στιγμή, 2 στους 3 απαντούν πως λίγο ή καθόλου θα βοηθήσουν τα κυβερνητικά μέτρα για την ακρίβεια. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν προκαλεί εντύπωση η πτώση του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας στην πρόθεση ψήφου. Ειδικότερα το κυβερνών κόμμα καταγράφει απώλειες ύψους 1,7%. Πτώση 1,3% εμφανίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, με όλο ένα και περισσότερους πολίτες να γυρνάνε την πλάτη στα δύο μεγάλα κόμματα. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco, είναι στο 9,7%. Το κίνημα αλλαγής σημειώνει άνοδο κατά 3,3%. Όσο για το ερώτημα, ανεξάρτητα από το κόμμα που ψηφίζετε, ποιος θεωρείται ότι είναι πλέον ικανός και κατάλληλος για να εκλεγεί πρόεδρος του Κινάλ, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει το 33%, ακολουθεί ο Ανδρέας Λοβέρδος με διαφορά στήθους 32% και έπεται ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου με ποσοστό 24%. Στην ερώτηση ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 37% των προτιμήσεων. Στον αντίποδο ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 25%, ενώ το κανένα συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 32%.